Κύριε Πρόεδρε, για το νομοσχέδιο ελπίζω να έχω τη δυνατότητα να πω, το τοποθετηθώ αύριο δύο λίγων, αλλά θα ήθελα, επειδή ετέθη ένα θέμα το οποίο αφορά τη λειτουργία μας, τον κοινωνικό έλεγχο και τις διαδικασίες του κανονισμού. Θέλω να παρατηρήσω πολύ σύντομα τα εξής και ελπίζω η παρέμβασή μου αυτή να κατανοηθεί από τους άλλους συναδέλφους και ιδιαίτερα στον συνάδελφο που μου έδωσε και την αφορμή για αυτή την παρατήρηση. Είχαμε ένα φαινόμενο στη διαδικασία του κοινωνικού ελέγχου ότι οι υπουργοί όταν αφορούσαν οι ερωτήσεις μας και τα στοιχεία που ζητούσαμε, όταν αφορούσαν οργανισμούς υποπτευόμενους από τα Υπουργεία τους, μας κοινοποιούσαν και αυτό αποτελούσε αντικείμενο αφορμή διαμαρτυριών στην αίθουσα αυτή, κάποιο σημείωμα, κάποιο κείμενο που τους έστελνε ο αρμόδιος του υποπτευόμενου νομικού προσώπου και κατά τρόπο υποτιμητικό για το Κοινοβούλιο και για τους ερωτώντες βουλευτές, έλεγαν σας διαβάζουμε το έγγραφο που μας απέστειλε ο πρόεδρος του ΤΑΔΕ ΝΥΠΗ ΔΕΛΤΑ ΔΕΛΤΑ ή οργανισμού. Επίσης υπήρχε και το φαινόμενο οι υπουργοί, διότι ρωτάτε η κυβέρνηση όταν απευθύνεται μια ερώτηση σε έναν υπουργό, οφείλει ο υπουργός αυτός να τη διακινήσει μέσα στην κυβέρνηση ώστε να εκδηλωθεί ο αναγκαίος σεβασμός προς το Κοινοβούλιο. Εδώ λοιπόν θέλω να πω ότι αδικήθηκε ένας υπουργός, ο κύριος Γερουλάνος, υπουργός πολιτισμού. Μία ερώτηση απευθύνθηκε στον υπουργό εσωτερικών αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την ΕΡΤ, με αφορμή κάποια στοιχεία που δόθηκαν σε μια εκπομπή, στο τηλεοπτική εκπομπή. Και βλέπω ότι στο ολιγόλογο πραγματικά, πολύ συγκεκριμένο, αλλά ερώτημα του συναδέλφου, έχουμε, εμένα με ενθουσιάζει πρέπει να σας πω, μια μισή σελίδα λεπτομερέστατη απάντηση, η οποία έχει μόνο ένα κενό. Αυτό που σημείωσε και ο συνάδελφος, ότι μία απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προπολώνεται, όχι τωρινή απόφαση. Και είναι ένα θέμα το οποίο αυτό πρέπει να το δούμε και θα το θέσω εγώ και στη διάσκεψη των Πρόεδρων για να δούμε τι θα κάνουμε. Λέγει αυτή η Αρχή ότι μπορούμε να σας δίδουμε τα ονόματα αλλά όχι τι αμοιβές έχουν. Αυτό είναι απαράδεκτο και θα βρούμε τον τρόπο, η Αρχή έχει τα αρμοδιότητα, αλλά εμείς θα πούμε την άποψή μας. Το Κοινοβούλιο έχει τον πρώτο ρόλο στη λειτουργία της δημοκρατικής πολιτείας μας και δεν μπορεί να στερείται της δυνατότητας του κοινωνικού ελέγχου. Εδώ όμως πρέπει να πούμε την καλή κουβέντα για έναν υπουργό στον οποίον έφτασε τελικώς η ερώτηση του συναδέλφου και ο οποίος γνωρίζουμε ότι ακόμα η διοίκηση και μάλιστα 17-12 που έχουμε το έγγραφο του υπουργού δεν έχει οριστεί καν η διοίκηση στην ΕΡΤ. Και ο υπουργός δεν μας έστειλε, δεν κοινοποίησε στον βουλευτή προφανώς ένα κείμενο που θα έστειλε η τότε διοίκηση της ΕΡΤ, αλλά απαντάει ο ίδιος και αναλαμβάνει την ευθύνη για την απάντηση που δίνει. Τι θέλω να πω, γιατί λέγω ότι αφορά τη λειτουργία μας. Για να επιτύχουμε ως Κοινοβούλιο την αναβάθμισή μας, πρέπει να αξιώνουμε τα πάντα που δικαιούμεθα και υποχρεούμεθα ως εκπρόσωπο λαού. Να ελέγχουμε, να συζητάμε στις επιτροπές κατάρθων, όπως λέω πάντοτε, τα νομοσχέδια, να ξέρουμε τι ψηφίζουμε. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να είμαστε και δίκαιοι. Να μην δίδουμε την εντύπωση ότι
για οποιονδήποτε λόγο, είτε αντιπολιτευτικό ή κακής εκτίμησης των πραγμάτων, ότι λέμε πολλές φορές πράγματα τα οποία μπορούν να δημιουργούν μια πρόσκαιρη εντύπωση, αλλά τελικά νομίζω ότι δεν βοηθούν τη δουλειά μας. Που είπα ποια είναι. Εγώ ζήτησα τι κατετέθη, δεν είδα άλλο έγγραφο να κατατεθεί που να ενισχύει ή να αποδεικνύει ή να πάσει τόσο να αποτελεί μια ένδειξη ακρίβειας όσων ελέγξαν, και επειδή με ενδιαφέρει πολύ τι κάνει αυτή η κυβέρνηση την οποία στηρίζω με την ψήφο μου, θα παρακαλέσω τον συνάδελφο και εκτός διαδικασίας να μου δώσει τα έγγραφα εκείνα τα οποία αποδεικνύουν όλα όσα είπε από του βήματος, για να μπορέσω και τον ίδιο να βοηθήσω στο ελεγκτικό του έργο, αλλά να κάνω και εγώ το καθήκον. Διότι αν αυτά που είπε φέραν αυτόν που κατέθεσε, για τα οποία είπα τη γνώμη μου, όντως αποδεικνύουν όλα αυτά τα πράγματα, αγαπητέ κύριε Βελόπουλε, θα ήθελα πραγματικά να μου τα δώσετε τα έγγραφα αυτά, για να ασκήσω και εγώ από την πλευρά μου τον έλεγχο. Αν δεν έχετε έγγραφα, τότε θα πρέπει να φροντίσετε να τα βρείτε και μετά να ανέβετε στο βήμα και χειροκροτούμενος να πείτε όσα ορθώς, αν είναι αλήθεια αυτά που είπατε, ορθώς χειροκροτηθήκατε. Αλλά έγγραφα παρακαλώ. Όταν λέμε από εκεί κάτι, και μάλιστα αναφερόμεθα σε συγκεκριμένα πρόσωπα που έχουν συγκεκριμένη ιδιότητα και απουσιάζουν από την αίθουσα για να μας απαντήσουν, τουλάχιστον καταθέτουμε εκεί ένα έγγραφο. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Τι θέλετε προσωπικού? Μάλλον δεν αντελήφθη ο κύριος Πρόεδρος αυτό που είπα. Δεν μέφομαι τον Υπουργό σε σχέση με την απάντηση της ΕΡΤ. Εμέφθην ουσιαστικά την αρχή προστασίας δεδομένων που δεν με αφήνει να κάνω τη δουλειά μου. Αυτό είπα. Και σαφώς ο Υπουργός μου απήντησε, δεν μπορούσε να μου δώσει ονόματα. Μάλλον δεν κατενόησε καλά ο Πρόεδρος της Βούλης και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Δεύτερον, τα όσα είπα για φυσικά πρόσωπα, τα αναλαμβάνω και την ευθύνη των όσων είπα. Το αν ο κύριος Πρόεδρος δεν διαβάζει, ας πούμε, το Βήμα ή την Ελευθεροτυπία ή κάποιες άλλες εφημερίδες που το γράφουν καθημερινά και αναφέρονται σε συγκεκριμένες επιλογές προσώπων, θλίβομαι, αλλά εγώ επιμένω να διαβάζω και διεθνή τύπο και ελληνικό τύπο. Τίποτα άλλο πέραν του ειδών. Δεν έχω τίποτα με τον κύριο Γερουλάνο. Ίσα-ίσα την μόνη ερώτηση σε αρμόδιο υπουργό που μου απήντησε όντως όσο μπόρεσε καλύτερα. Γιατί υπάρχει η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Νομίζω ότι οι διευκρινήσεις, κύριε Πρόεδρε. Θέμα για τον συνάδελφο, δεν υπάρχει προσωπικό θέμα. Όχι, αντιθέτως, εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα και πάντοτε λέγω ότι αυτή η αίθουσα πρέπει να είναι η αίθουσα που να ακούγονται δυνατές φωνές, να αντιπαρατίθενται απόψεις, στοιχεία. Δεν μπορεί να είναι νεκροταφείο το κοινοβούλιο. Και εγώ επαινώ τους συναδέλφους, όπου και αν ανήκουν, που εδώ υψώνουν φωνή και με δυναμικότητα υπερασπίζουν τις απόψεις τους. Αλλά, λέγω, για να έχει αυτή η προσπάθεια αντίκρισμα σε αυτό που όλοι θέλουν, δεν το είπε μόνο ο Πρωθυπουργός ο κ. Παπανδρέου, να αναβαθμιστεί το Κοινοβούλιο. Χθες, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, παρευρίσκεται και από το κόμμα σας ο συνάδελφος ο κύριος Βορύδης. Είπαμε διάφορες ιδέες για να αναβαθμιστεί ο ρόλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας να αναβαθμιστεί το Κοινοβούλιο. Γιατί είναι κρίμα, τώρα συνεδριάζουμε και είμαστε 10 άνθρωποι και λένε οι διάφοροι και ο τύπος κλπ. Ότι να, τι Κοινοβούλιο, πάνε, μπαίνουν, βγαίνουν. Ενώ δεν είναι έτσι και το ξέρουμε. Μην με παραπέμπετε, σας παρακαλώ, στο τι γράφει ο τύπος, τον σέβομαι, αλλά ως υπεύθυνος πολιτικός αυτά που λέει ο τύπος οφείλω να τα διασταυρώσω πριν από το ιερό εκείνο βήμα τα καταστήσω κτήμα όλων όσοι έχω την αξίωση να με σέβονται και να με ακούν. Και εγώ σας σέβομαι, σας ακούω και έχω, νομίζω, όπως και εσείς από μένα, τη δικαιολογημένη αυτή αξίωση. Όχι να μου πείτε διαβάστε την τάδε εφημερίδα. Εντάξει, τις διαβάζω. Αυτό δεν σημαίνει, και επειδή είμαι και νομικός και ξέρω
την βασική αρχή «audiatur et altera pars». Άκουσε και την άλλη άποψη.